προβλήματα είναι πολλά όσον αφορά το διεκτησιακό εγώ καθεστώς, ειδικά των κριτικών, κυρία Τουργεράκη, δεδομένου ότι η χώρα μας παρουσιάζει μια ποικιλομορφία όσον αφορά το διεκτησιακό status quo συγκεκριμένων γεών, συγκεκριμένων κτημάτων, χωραφιών, οικοπαίδων κλπ. Και γιατί συμβαίνει καταρχάς αυτό, είναι σημαντικό να εντοπίζει από πού προέρχεται, αν έχετε πίσω στα ιστορικά χρόνια. Όπως ξέρετε, εμείς στην τουρκοκρατία δεν βιώσαμε έντονα παρά μόνο 150 χρόνια. Αλλά από την ενετοκρατία υπήρχε ένας κατακαιρματισμός του κλήρου. Σε αντίθεση με την χώρα, όπου ξέρετε τα γνωστά τσιφλίκια και φέουδα, για παράδειγμα στη Θεσσαλία, είναι ελάχιστα τα ζητήματα που αντιμετωπίζονται έτσι όπως στην περίπτωσή μας. Έτσι λοιπόν στην Κρήτη θα πρέπει η πολιτεία και εν ώψη αυτής της πολύ της διαδικασίας καταγραφής και καταχώρησης στο κτηματολόγιο, να δημιουργήσει τις πρόνοιες ώστε να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα που παρουσιάζονται και πράγματι ναι, είναι πολλά και ετερόκλητα. Κυρίως βέβαια έχουν να κάνουν με αυτό που αναφέρατε και εσείς εκ προημίου, που είναι το καθαρά ιδιοκτησιακό. Τι ακριβώς συμβαίνει, να πούμε στον κόσμο να καταλάβει. Ναι, λοιπόν, υπάρχει μια, όπως ξέρετε, βάσει της συγκεκριμένης νομοθεσίας πρέπει να έχεις πάντοτε έναν ισχυρό τίτλο. Να έχεις δηλαδή ή δυνατόν για να μπορέσεις να ξεκαθαρίσεις, αν θες να τοποθετήσεις σωστά σε αυτό το παζλ, γιατί περί παζλ πρόσκειται το κτηματολόγιο, ώστε και ο υπάλληλος στην υπηρεσία να μπορέσει να σε διευκολύνει καταλήλως. Είναι μια πτυχή, σας παρουσιάζω μια χαρακτηριστική πτυχή για να γίνετε τόσο ακροατές μας. Έτσι λοιπόν τι γίνεται, παρουσιάζεται στην Κρήτη το φαινόμενο να μην έχουμε, ειδικά στην ενδοχώρα, πολλούς ισχυρούς τίτλους. Απλούστατα διότι δεν υπήρχαν από την εποχή, δεν υπήρχαν από φυρμάνια κλπ. Από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Και μετέπειτα, δυστυχώς, λόγω και της ανταλλαγής πληθυσμών, πάρα πολλοί συντοπίτες μας που έρχονται από τη Μικρά Ασία, οπότε ήταν εξαιρετικά δύσκολο να βρουν ισχυρότητες όταν ήρθαν εδώ, ανάστροφα, και αυτό δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα. Εφόσον η νομοθεσία είναι ανελαστική και δεν επιτρέπει. Μα με συγχωρείτε τώρα, αφού το ελληνικό δημόσιο προχωρά σε παραχωρήσεις δημοτικών κληροτεμαχίων σε ιδιώτες και άλλους φορείς, αυτό δεν είναι ισχυρός τίτλος νομικά κατοχυρωμένος? Αυτός είναι ο δεύτερος καλύτερος ισχυρός τίτλος. Πράγματι. Όμως παρουσιάζονται πάρα πολλές περιπτώσεις ακόμα χρησικτησιών, τίτλους που προέρχονται από αναγνωριστικές αγωγές, που παρουσιάζουν μια, αν θέλετε, λίγο δυναμία στο να ενταχθούν και να καταχωρηθούν καταλήλως στο κτηματολόγιο. Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ κρίσιμο. Και θα πρέπει η πολιτεία να κατανοήσει επιτέλους, και ειδικά στην Κρήτη, ότι τα προβλήματα τα ιδιοκτησιακά και με τα συμβόλαια είναι εξαιρετικά δύσκολο να επιληθούν τη χρονική στιγμή. Χρειάζεται μια νομοθετική λοιπόν πρωτοβουλία, έξω και η παρέμβασή μας και των υπολείπων βουλευτών του Ηρακλείου, για να μπορέσουμε να κινητοποιήσουμε την κατάσταση και να δοθεί επιτέλους μια λύση σε ένα πραγματικά, οφείλω να πω, χρόνιο πρόβλημα, ένα πρόβλημα δεκαετιών, που τώρα βέβαια φαντάζει εξαιρετικά δύσκολο και είναι μπροστά μας, το βρίσκουμε μπροστά μας, διότι πάρα πολλοί σπέρνουν και για να καταχωρήσουν τις ιδιοκτησίες του στο κτηματολόγιο ή να κάνουν και άλλες πράξεις, ακόμα και μια εκπόνηση οικοδομικής άδειας. Μάλιστα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα σε αυτή την περίπτωση. Ο 1,5 χρόνος ουσιαστικά δεν αρκεί για να ξεκαθαρίσεις, έτσι όπως είναι μπλεγμένα τα πράγματα μεταξύ των υπηρεσιών, και το ξέρετε πολύ καλύτερα από τον καθένα, με όλα αυτά τα οποία μπορεί να έχει ένας κακομοίρης από εμάς μπροστά του. Λέω εγώ και βάζω τον εαυτό μου μέσα για να μην παρεξηγηθώ από τους υπόλοιπους, κύριε Μαμουλάκη, και ξέρετε ότι είναι μία διαδικασία όχι μόνο χρονοβόρα αλλά και κοστοβόρα. Και γιατί η κυβέρνηση να το κάνει? Γιατί και από προηγούμενες περιπτώσεις, και εσείς όταν ήσασταν κυβέρνηση, ο Σταθάκης πάντα αντιρρήσεις έφερνε σε ό,τι έχει να κάνει με το νομικό καθεστώς. Γιατί τα πράγματα πάντα είναι τόσο περίπλοκα με αυτό το θέμα, ενώ θα μπορούσε με την απλή λογική να απλωστευτεί αυτή η διαδικασία? Ναι, η αλήθεια είναι ότι, όπως σας ανέφερα, πρόκειται για χρόνιο πρόβλημα. Πρέπει να πω ότι επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ μικρές και ετερόκλητες περιπτώσεις λύθηκαν με νομοθετικές πρωτοβουλίες. Τώρα υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο πρέπει η κυβέρνηση να το δει πραγματικά γενναία, διότι θα εξυπηρετήσει τους πολλούς. Εκεί βέβαια ακριβώς είναι και το δικό μου ερώτημα και ο προβληματισμός μου. Διότι όταν έρχεται ένα ζήτημα για την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη, εξυπηρέτηση των πολλών, τότε νομίζω ότι δεν το βλέπει. Είναι αόρατη η πολλή για αυτούς. Αν ήταν ένα πρόβλημα ενός συγκεκριμένου ολιγάρχη, ο οποίος ήθελε να επενδύσει, να τρέξει μια κορυφαία επένδυση που είχε αδύναμο τίτλο, μια χαρά θα το έλυνε η ελληνική κυβέρνηση, η παρούσα ελληνική κυβέρνηση. Αυτό, ξέρετε, είναι και ένα. Δεν μπορώ να μην το αναπτύξω σε επιχείρημα, γιατί το βλέπουμε κάθε στο νομοθετικό του έργο, ό,τι και αν είναι αυτό. Είδατε πρόσφατα με τη φορολογία, πόσο
ουσιαστικά έκανε τη φορολόγηση, μάλλον την βελτίωση, την αποφορολόγηση, τη μείωση των συντελεστών στα πολύ υψηλά εισοδήματα. Δηλαδή υπάρχει μια μονομέρευση σκέψη. Ναι, εγώ ξαναγυρίζω στο θέμα της ιδιοκτησίας, γιατί σε αυτή την κοινή σας την ερώτηση αναφέρετε συγκεκριμένα με τους συναδέλφους σας βουλευτές εδώ του Ηρακλείου και λέτε το εξής. Λέτε ότι τα προβλήματα κτηματογράφησης στην Έλλη Καρνασσό και τα οποία αφορούν περιπτώσεις κλήρων αγροκτήματος, μισό λεπτό, για τους οποίους υφίστανται νομικά ζητήματα ως προς το ιδιοκτησιακό τους καθεστώς, αλλά και περιπτώσεις που το ελληνικό δημόσιο προχώρησε σε παραχωρήσεις δημοτικών κληροτεμαχίων σε ιδιώτες και άλλους φορείς, εξοφλήθηκε το τίμημα, αλλά συντάχθηκαν τίτλοι ιδιοκτησίας που δεν είναι νομικά ισχυροί, αφού το ελληνικό δημόσιο δεν είχε την κυριότητα των συγκεκριμένων ακινήτων. Τότε πώς τα έδωσε είναι το ένα ερώτημα από τη μία, αφού δεν είχε την κυριότητα, και από την άλλη, τι στέφη θα κάνουν οι άνθρωποι αυτοί τώρα? Κοιτάξτε να δείτε, πώς θα έδωσε. Πρέπει να γυρίσουμε πολλές δεκαετίες πίσω, είναι αρχές του 20ου αιώνα, βασίλειων της Ελλάδος, με πρωτοβουλίες τότε χωρίς καμία. Ναι, είναι ρητορικό και το καταλαβαίνετε. Ναι. Αλλά βεβαίως, και πραγματικό. Είναι πολύ κομβικό το θέμα και πάρα πολύ σημαντικό. Αν τώρα πραγματικά προχωρήσουν και θα πιέσουμε σε αρκεί να αποκρυσταλωθεί το θέμα, να μπορέσουν όλες αυτές οι ιδιοκτησίες φερόμενες σημεί του δημοσίου να κατοχυρωθούν στους πολίτες, στους συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν προχωρήσει. Χαρακτηριστικότατο είναι το παράδειγμα της Αλικαρνασσού, οφείλω να πω, όπου έχουμε μετά την ανταλλαγή πληθυσμών και προϊόν αναδασμού, όλη αυτή η μεγάλη περιοχή πλησίων του αεροδρομίου, όλοι αυτοί οι άνθρωποι που κατοικούν εκεί ζουν σε ένα καθεστώς επισφάλειας. Διότι επενδύουν, έχουν τα σπίτια τους, τις οικογένειές τους και δεν έχουν στα χέρια τους τον ισχυρό τίτλο για να προχωρήσουν παρακάτω. Να, απλό πράγμα. Θες να προχωρήσεις σε μια ενέργεια με το εξής, λόγου χάρη, που θα είναι πολύ ενδιαφέρον το επόμενο διάστημα. Θέλεις να προχωρήσεις με μια μεταβίβαση στο παιδιού σου. Δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Βρίσκονται σε ένα καθεστώς ατύπου ομοιρίας και οφείλουμε να δώσουμε λύση. Η πολιτεία οφείλει να δώσει λύση. Δεν είναι τόσο δύσκολη περίπτωση όσο άλλες του παρελθόντος. Είναι χαρακτηριστική της Αλικαρνασσού, γι' αυτό την αναλύω περαιτέρω. Και νομίζω ότι αν υπάρξει βούληση, θα πιέσουμε γι' αυτό για να δοθεί και η λύση.